Οι εικόνες από τη Ρόδο συγκλονίζουν. Το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν δεκάδες μετανάστες προσάραξε σε βραχώδη ακτή κοντά στην πόλη. Άνδρες του λιμενικού και πολίτες επιχειρούν να βγάλουν τους ναυαγούς από τα μανιασμένα νερά. Στην περιοχή έπαιναν ισχυροί άνεμοι. Οι αρχές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς. Πρόκειται για έναν άνδρα, μία γυναίκα και ένα μικρό παιδί. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι διασώθηκαν. Δεκάδες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου για να τους παρασκεφθούν οι πρώτες βοήθειες. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως η ναυαγή είναι η υπήκοη Συρίας, Ερυθρέας και Αιθιοπίας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Ωστόσο, ένα ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και ένας δίτης ερευνούν το σημείο του ναυαγίου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο δουλέμπορος έριξε το σκάφος πάνω στα βράχια.